Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για φέτος. Ποιες άκρες έχετε πιάσει στην Αθήνα με τα θέατρά σας? Για πείτε μας λίγο. Κοίταξε να δεις, είναι τέταρτη χρονιά η συμπαίθρια από τα Τύρανα και θα γιορτάσουμε την επόμενη Τρίτη, θα κάνουμε και μια ειδική παράσταση, ας το πούμε, με καλεσμένους όλους τους ηθοποιούς που έχουν παίξει στην πρώτη σειρά. Για το Χατζικυριάκιο θα είναι μια φιλανθρωπική βραδιά. Για το Χατζικυριάκιο, για το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα. Αυτό. Για δεύτερη χρονιά συνεχίζει το ΡΑΟ στην Πειραιώς 131. Και φετινή μας δουλειά, ας πούμε, εμπορική να το πω, κομμωδία να το πω, ήταν με την Κάτια Δανδουλάκη και τον Παύλο Χαϊκάλη στο θέατρο Δανδουλάκη. Να ζει κανείς να μην ζει. Τι κόσμος είναι αυτό, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Και έχουμε μιλήσει με τους περισσότερους ηθοποιούς, ξέρω όλη την υπόθεση, τα ξέρω εμείς όλα. Εμείς έχουμε κάνει την απόδοση και, και τη σκηνοθεσία. Άρα δεν το είδες από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν το είδα αυτό. Το ναι, ξέρω εγώ τι θα. Εντάξει, θα πάω να το δω όμως, γιατί εμένα με ιντρίγκαρε και με τον Χαϊκάλη που το συζήτησα και με την Δανδουλάκη, δηλαδή μου έκανε κλικ το έργο. Και τέλος θα κάνουμε 22 Φλεβάρι στο Εθνικό Θέατρο, είναι ο άλλος μας εαυτός. Μια παράσταση που λέγεται Πατρίδες, καινούργιο έργο δικό μας. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα έργο στο οποίο δεν έχουμε γράψει ούτε λέξη ο Θανάσης κι εγώ. Έχουμε συγκεντρώσει μαρτυρίες από Έλληνες προς Αμερική στη δεκαετία, στις αρχές του αιώνα, Έλληνες προς Γερμανία, μετανάστες στη δεκαετία του 60, μαρτυρίες μεταναστών Ελλήνων, τις οποίες ερμηνεύουν 6 Έλληνες ηθοποιοί και 3 οικονομικοί μετανάστες, ένας από τη Συρία, ένας από το Πακιστάν, ένας από το Αφγανιστάν, λένε τα πραγματικά τους βιώματα στην Ελλάδα. Πώς ήρθαν από την πατρίδα τους και ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Αυτά τα λένε, εννοείς, τα έχετε μαζέψει που είναι γραμμένα. Δεν τα υποδίονται αυτοί πάνω στη. Οι ίδιοι. Οι μετανάστες είναι οι ίδιοι. Οι ηθοποιοί παίζουν τις μαρτυρίες των Ελλήνων, της Αμερικής και της Γερμανίας. Μάλιστα. Αλλά οι 3 οικονομικοί μετανάστες, οι ξένοι, είναι οι ίδιοι πραγματικοί. Είναι ο ένας υδραυλικός, ο άλλος μπογιατζής, ο άλλος αχθοφόρος. Πώς τα είπανε, ρε παιδιά? Τι βρίσκεται σε αυτά, είπανε σε εμάς, τα είπανε σε εμάς σαν συνέντευξη και σιγά 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 συνέντευξη στη συνέντευξη αποκρισταλώθηκαν κάποιες παράγραφοι κειμένου, τις οποίες τώρα θα τις αφηγούνται μπροστά στον κόσμο. Μα πώς θα τα πούνε απ' έξω αυτά, όταν μου λες ότι είναι υδραυλικός, ο άλλος είναι κάτι άλλο? Κοιτάξτε, είναι τα παιδιά αποστομωτική. Είναι πολύ γοητευτική. Σε ένα ελληνικό σχολείο για να μάθουν ελληνικά και ταυτόχρονα κάνουν και κάποια ερασιτεχνικά, συμμετέχουν σε μια θεατρική ομάδα. Της Γιολάντας Μαρκοπούλου που κάνουν σχολείο. Οπότε έχουν μια σχέση με αυτό που λέγεται ερασιτεχνικό θέατρο. Ναι. Ήταν λίγο μπασμένη στη λογική. Και έχουν ενταχθεί μέσα στο θίασο και αφηγούνται παράλληλα με τους Έλληνες, αφηγούνται και αυτοί, αλλά τα πραγματικά γεγονότα της ζωής. Και προφανώς γεφυρώνεται άλλη εποχή με τη σημερινή, Έλληνα. Είναι τριών εποχών, συνυπάρχουν άνθρωποι από 3 εποχές. Και βρίσκεται συγγένειες αυτό. Δεν το φαντάζεσαι, ναι. Ξέρεις, έτσι όπως το σκέφτομαι, μόνο και μόνο ο ξεριζωμός είναι, η ανέχεια κλπ, η ανάγκη, αλλά οι εποχές δεν έχουν και τόσο πολύ σχέση. Εντάξει, υπάρχουν και διαφορές, αλλά και φοβερές ομοιότητες. Δηλαδή, οι χώροι κατοικίας όπως περιγράφονται, καμιά φορά μοιάζουν τρομακτικά. Εγώ τώρα που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, και ανακάλυψα ότι υπήρχαν και από κάποιες μαρτυρίες στη Γερμανία, ότι υπήρχαν και παράνομοι μετανάστες στη Γερμανία. Καλά, και αυτοί που δεν ήταν παράνομοι. Εκτός από τους γκαστανμπάιτερ, δηλαδή. Εκτός από αυτούς που πηγαίνανε, ας πούμε, με τη σύμβαση του γερμανικού κράτου, με τις ανταλλαγές. Υπήρχαν και κάποιοι που πηγαίνανε και κάπως παράνομα. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Με ποια κριτήρια ανεβαίνει ένα έργο στο Εθνικό? Ρώτα, το φαντάζομαι εθνικό. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα με το υπάρχει ένα θέατρο. Λέμε το Πειραιώς 131 και έτσι και αυτή τη δημιουργία, γιατί θέλω να ανεβάσουμε αυτό το ρο και τέλος. Δηλαδή, το παραγγέλνει, το εγκρίνει το Εθνικό. Κάνεις μια πρόταση και αν την εγκρίνει το Συμβούλιο του Εθνικού. Την... ή αυτό. Το παραγγέλνει από τα πλήνα αρχή. Αν λέει, κάνε μου αυτό. Να γράψει ένα θεατρικό ρο ή να κάνει μια παράταση. Δηλαδή, α πούμε, εμά το Βίρα Τσάγκερ ήταν άμεση παραγγελία του Νίκου Κούρκουλου. Το ποια Ελένη μα κάλεσε για κάποιο λόγο ο Κούρκουλο στο γραφείο του και. Του το είπαμε εμείς, ας πούμε, με έναν τρόπο. Ποιο από τα δύο είχε κάνει πιο μεγάλη επιτυχία? Το Βίρα Τσάγκερς ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και τα δύο, αλλά το Βίρα Τσάγκερς είναι οριακό. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και τέτοιο πράγμα, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Εθνικού. Το τρίτο, εμείς είχαμε προτείνει ένα έργο μας στην Αττική Οδό και την είχε απορρίψει το Εθνικό και μετά... ήρθε ένας, μας κάλεσε το Εθνικό αν έχουμε μια άλλη ιδέα. Γιατί και προτείναμε εμείς τις Πατρίδες. Αυτή η σεζόν και η επόμενη σεζόν στο Εθνικό είναι αφιερωμένη νομίζω στο ελληνικό έργο. Ελληνικό έργο, ναι. Ελλάδα. Ανεβαίνουν δηλαδή παραστάσεις από το Βασιλικό του Μάτης μέχρι
σύγχρονα έργα. Που ζούμε. Πόσα έργα έχετε γράψει, ρε παιδιά, θεατρικά? Δηλαδή τώρα μου λέτε, μου κάνει εντύπωση. Έχω δει τα περισσότερα σας έργα. 13 είναι τα έργα και 7 οι διασκευές. Δηλαδή 20 περίπου παραστάσεις. Λες ότι δεν είναι πάρα πολλά. Σου φαίνονται λίγα, δηλαδή. Είναι πολλά. Εμένα ρωτήσεις. Όχι, δεν είναι πολλά, γιατί έχετε κάνει όμως και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και 4 ταινίες, 2 σύριαλ. Μα αυτό είναι. Κατάλαβες. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνω με τη δουλειά με τη Μαρινέλα, δεν συμπεριλαμβάνω στα έργα μας. Το θεωρώ, ας πούμε, ένα πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο μουσικό πρόγραμμα όμως. Δεν το θεωρώ θεατρικό έργο. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς θεατρικό, είναι μία μίξη. Ναι, δεν είναι, επειδή δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί. Δηλαδή το Βίρα Τσάγκερ πρέπει να ξαναπαιχτεί. Το Πιέλεν πρέπει να ξαναπαιχτεί. Το Μαρινέλα δεν έχει. Έχετε δουλέψει πάντως πολύ. Δουλεύετε μεθοδικά και. Κάθε χρόνο έχετε και ένα ραντεβού, τουλάχιστον ένα. Και τουλάχιστον αυτό ένα. Δείχνει ότι και δεν... ό,τι μας έχει μείνει τα προηγούμενα χρόνια που συνεχίζει. Όχι, δεν, λοιπόν, δεν πάμε να δούμε ένα βίντεο με συνεργάτες σας που μιλάνε για σας. Εδώ και 25 χρόνια αποτελούν το πετυχημένο συγγραφικό δίδυμο που καταφέρει να κάνει την έκπληξη στο θέατρο, την τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας έχουν υπογράψει μεγάλες επιτυχίες, έχουν κάνει ρεκόρ εισιτηρίων και έχουν δοκιμαστεί σε πολλά είδη. Φέτος δίνουν τριπλό παρόν στα θεατρικά δρόμενα με το έργο Να ζει κανείς ή να μη ζει στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, ενώ την πετυχημένη του πορεία συνεχίζει για 4η χρονιά το έργο Συμπέθερη από τα Τύρανα στο θέατρο Κιβωτός. Επίσης, για 2η σεζόν συνεχίζει ανατρεπτική επιθεώρηση Ράου στη σκηνή του θεάτρου Πειραιός 131. Εμείς συναντήσαμε τους ηθοποιούς και πάνω απ' όλα φίλους των παιδιών και μας μίλησαν για τη γνωριμία τους, για τη συνεργασία τους, για όλα όσα δεν γνωρίζουμε για αυτούς και θυμήθηκαν μαζί μας αστεία περιστατικά. Θυμάμαι ότι τότε μόλις είχαν γράψει τον Εύρο απέναντι και μου είπαν: μόλις γράψαμε τον Εύρο που δεν ήταν κωμωδία, ήταν δράμα. Δηλαδή νόμιζαν ότι αυτό θα με δυσαρεστούσε επειδή ήταν δράμα. Από εδώ πήγαν τα πράγματα, από εκεί πήγανε και τα έφερε η τύχη έτσι. Και πραγματικά ο καλός Θεός τα έφερε έτσι, ώστε να βρεθούμε, να συντονιστούμε. Θυμάμαι, είμαστε στο Πήλιο και κάτι καυγαδίζανε, αλλά καυγαδίζανε πάρα πολύ. Και ένας κοινός φίλος εκεί λέει: μωρή, μήπως να φωνάξουμε την αστυνομία. Αυτοί θα σκοτωθούν, αυτοί είναι αυτοί. Και μετά πήγαμε για μπάνιο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί τσακώνονται για τη δουλειά. Μια φορά είχα κνευριστεί λίγο στο οξυγόνο που είχαμε μια σκηνή που έπρεπε να κάνω κάτι, που να κατεβάσω ένα όρχο του Ακύλα του Καραζήση για να κάνω cut, να σταματήσει η σκηνή. Και εγώ ήμουν κάτω, καταλαβαίνεις τώρα πώς τα περιγράφω, και τσακωνόντουσαν από πίσω και δεν λέγανε stop με τίποτα. Όταν έρχεται σπίτι σου, ας πούμε, και το φαΐ δεν είναι έτοιμο, παθαίνει τρέλα. Πρέπει να είναι όλα έτοιμα την ώρα που έρχεται. Ο Μιχάλης ουσιαστικά είναι αυτός που μας κινεί τα νήματα. Ο Θανάσης κάθεται, παρακολουθεί, αλλά είναι το τέταρτο μάτι, ας πούμε, της ιστορίας, θα έλεγα. Πετάει τα σχολιά του εκεί που πρέπει να πάει. Το μεγάλο βάρος έχει πέσει βέβαια στο Μιχάλη, που σκηνοθετεί. Και είναι καλό αυτό, γιατί δεν κάνουν μαζί και οι δύο το φωναχτό. Δεν κάνουν την βρώμικη δουλειά που λέμε και οι δύο μαζί. Ο Θανάσης είναι πιο αυστηρός και δεν είναι εκδηλωτικός. Γι' αυτό είναι, όταν δηλαδή θα θυμώσει ο Θανάσης, θυμώνει. Ο Μιχάλης μπορεί να σου θυμώσει, ας πούμε, σήμερα και να το ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημά τους όταν έχασε την αδερφή μου. Δηλαδή, μου κάνανε αυτή την έκπληξη που ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη για μένα. Άλλοι άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά. Που μπορεί να ήταν και πιο κοντινοί. Σκηνοθετήσανε και σε μια παράσταση που έκανα εγώ την παραγωγή με τον άντρα μου. Και γράψανε τη διασκευή, το φίλος μου Λευτεράκης, ειδικά για την περίοδο των προβών, που είχαμε κάποιες δυσκολίες σε θέματα, ξέρω εγώ, αίθουσας και τα λοιπά, και που σταθήκανε πάρα πολύ και δεν φέρανε καμία δυσκολία και ούτε μας δυσκόλεψαν καθόλου, και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη την περίοδο. Μπήκα ψύχρεμα σε 15 μέρες, 20, να μάθω τα λόγια μου, γιατί έχω όλο το έργο απάνω μου και δεν είχα περιθώριο να κάνω εστιάκια με κανέναν φίλο μου. Φαντάζομαι ότι αν δεν ήταν εκείνη θα τα είχα παρατήσει. Βγάζουν ένα απίστευτο γέλιο μέσα από τις καταστάσεις, και όχι μονολεκτικά αστεία, αλλά και από την κατάσταση, και υπηρετούν πάντα και κάτι. Για ποιο λόγο γίνεται το έργο, τι θέλουν να πούν και έχουν να πούν κάτι σημαντικό. Έχετε κόλληματα με κάποιους ηθοποιούς? Δηλαδή να αισθάνεστε ότι δουλεύετε καλύτερα, ρε παιδί μου. Είστε πιο πολύ μέσα. Πρώτα απ' όλα με τις τρεις χάρτες, δηλαδή όποτε με το Θανάση. Δηλαδή θυμάμαι μια φορά ήταν στη σειρά CFX, ψιλοδιορθώναμε καμιά φορά κάποια σενάρια την πρώτη χρονιά που είχε γίνει το CFX το σύριαλ. Μερικά τα είχαμε πιάσει στο χεράκι μας. Χωρίς να τα έχουμε γράψει εμείς, αλλά ψιλοδιορθώναμε. Και ήταν ένα που δεν του άρεσε το Θανάση καθόλου.
Έλα, ρε. Δεν το αυτό είναι ο Θανάσης. Έλα. Κατά τον Μιχάλη. Και δεν λέω και τη λέξη, γιατί είμαστε και στην τηλεόραση. Δεν λέω τι έλεγε κιόλας. Κάνω μόνο το μορφασμό. Και του λέω να σου πω, αν παίζει η Μίνα αυτό το ρόλο, η Αδαμάκη. Με το που είπαμε το όνομα Μίνα Αδαμάκη, μη σου πω ότι μας βγήκανε δύο επεισόδια σε μία εβδομάδα. Αφιονίστηκε. Με το που άρχισα εγώ να κάνω την Αδαμάκη, έφυγε, βγήκαν, ήταν ένα επεισόδιο, βγήκε διπλό το επεισόδιο. Δηλαδή είναι μερικοί ηθοποιοί που είναι ρε παιδί μου, λες και σου πιάνουν το χέρι και γράφουν από μόνοι τους, κατάλαβες. Μερικοί πρέπει να σου ταιριάζει φυσικά, έτσι. Είναι μερικοί που... Δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ταιριάζουν και στους δυο σας. Γιατί έχετε διαφορές πολλές, δεν μπορεί να σας ταιριάζουν όλα τα ίδια. Τα πρόσωπα, σε αυτό δεν έχουμε. Όχι, ναι. Δηλαδή τώρα η Παναγιωτοπούλου, αν είναι να γράψουμε για την Παναγιωτοπούλου, είναι σαν να μπαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή δεν κάνουμε κόπο, πώς να το πω. Το έχετε και με τους νέους ηθοποιούς αυτό? Όχι τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο έντονες προσωπικές. Είναι οι άνθρωποι, δεν λέω, αλλά δεν τους έχουμε τόσο πολύ περάσει στο αίμα μας. Όπως δηλαδή την Άννα και την Μίρκα και την Μίνα και την Νένα. Και... τα βλέπαμε από παιδιά, τις βλέπαμε στο Άλσος Παγκρατίου. Παιδιά. Παιδιά, τι ήμασταν, δεν Θανάση. Δεν λέω για μάγκετ. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, έχουν ξεκινήσει το οποίο από εσά. Είδα προηγουμένως τον Τζιμιτσέλη και σκέφτηκα ότι ναι. Δεν τον θυμάμαι πριν από εσά. Πρέπει να ξεκίνησε μαζί σα. Είχε κάνει κάτι στην τηλεόραση, κάτι δηλαδή, αλλά ήταν άτυχο αυτό το σύριαλ που κόπηκε. Στο τι ψυχή θα παραδώσει. Έκανε το γιο τη Ρόπα. Αλλά ούτε και. Αλλά έπαιξε τέσσερα επεισόδια το παιδάκι. Τον είχαμε βρει το Γιάννη. Τον είχαμε βρει τυχαία. Το Γιάννη τώρα σιγά σιγά τον ευρίσκουμε και τον καταλαβαίνουμε, δηλαδή και αυτό που του κάναμε στην Αττική Οδό ήταν εντελώς επάνω του και έχοντας υπόψη το Γιάννη και αυτό νομίζω που σκίζει φέτος στη Δανδουλάκη. Πρέπει να πας να το δεις όμως. Ναι, θα πάω. Αλλά στο Οξυγόνο είχε γραφτεί. Στο Οξυγόνο είχε γραφτεί πρώτα ο ρόλος και μετά ψάχναμε ποιο θα είναι το αγόρι. Και πώς σκεφτήκατε αυτό το αγόρι? Είδαμε πολλά αγόρια. Και επειδή ο Γιάννης, όπως απεδείχθη και αναδρομικός, είναι ένα εξαιρετικά μαγνητικό παιδί, αλλά και φοβερός δουλευταράς και φοβερός εργάτης και φοβερά φιλότητα. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέει η Αφροδίτη Μάνου, γιατί έχει και τραγούδια μέσα το... πώς το λένε, το να ζει κανείς ή να μη ζει. Μου έλεγε μετά στο τηλέφωνο πόσο με συγκίνησε αυτό το παιδί. Δεν ήρθε να κάνει δίθεν τάχα μου σαν πρωταγωνιστή στα σόλα του και να φύγει. Το σόλο, ένα σόλο που έχει που τραγουδάει. Ήρθε, κάθισε να κάνει δεύτερες φωνές, τρίτες φωνές. Δεν είναι και ως Αλιάπιν και προσπαθούσε να κάνει τρίτη φωνή. Δηλαδή, του δείχνει η Αφροδίτη και προσπαθούσε να κάνει τρίτη φωνή. Δεν το εγκατέλειψε. Και τον είχατε παρατημένο με το εσώρουχο του Ακύλα Καραζήση και εσείς μαλώνατε αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το ήταν. Τι να κάνουμε, έτσι έπρεπε τότε. Από τα παιδιά, τα νέα. Τη νεολαία δηλαδή, πώς είναι ο Τσιμιτσέλης της τελευταίας δεκαετίας. Ναι, πείτε μου ονόματα που ξεχωρίζετε. Άσχετα αν έχετε δουλέψει μαζί τους ή όχι. Φαντάζομαι δεν μπορεί να έχετε δουλέψει με όλους. Όχι. Όταν λες τι... τι είναι από το Τζαλαμπάση, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσάς τι σας αρέσει. Ποιους βρίσκεται? Πάρα πολλοί ηθοποιοί μας αρεθίζουν. Από τα νέα παιδιά λέω τώρα, παιδιά. Μην λέμε τώρα ονόματα, γιατί κάποιος θα... κάποιος θα ξεχάσουμε, κάποιος θα... Τώρα εντάξει. Ξέρω εγώ, ο Πυγμαλίωνας είναι πολύ καλός. Ο Δατακαρίτης, ξέρω εγώ, που δουλέψαμε και μαζί. Με αυτούς που έχουμε συνεργαστεί, φαντάζομαι. Αυτούς που έχουμε συνεργαστεί μας αρέσαν. Αλλά είναι και άλλα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι που θέλετε να συνεργαστείτε. Ναι, αλλά πού να τους προλάβεις και όλους τους τοπίους, ξέρεις. Έτσι, όπως βγάζετε εσύ τις τρία έργα τον χρόνο και που να τους προλάβετε, τους προλαβαίνετε. Και βάζετε και κόσμο και παίζουν στις παραστάσεις. Δεν είναι μικρές παραστάσεις με δύο άτομα, τρία. Δεν είναι ωραίο, μωρέ, λένε να πηγαίνει τώρα να είναι λίγοι στην πρόβα. Είναι ωραίο να είναι. Μια φορά μου λέει ο Θανάσης. Κάτι παίζονταν διάφοροι μονόλογοι, ο ένας μετά τον άλλο και μου λέει Θανάση, απειχά να γράψουμε κι εμείς κανένα μονόλογο. Τι λες ρε Τίνο, πηγαίνουμε στην πρόβα εσύ εγώ και εμείς το πιέρα. Τρελάμε τέλειο. Μιχάλη, να σε ρωτήσω. Δηλαδή σε τρώω στη μάπα στο σπίτι, να σε τρώω στη μάπα και τουλάχιστον εκεί πέρα, άμα είναι 7-8-9 άνθρωποι, σου πάει το πράγμα. Λίγο, γιατί φασαρία. Μιχάλη, έχεις και την ιδιότητα του αρθρογράφου, έτσι, εδώ και κάποια χρόνια. Δυστυχώς, σταμάτησα μόλις τώρα, ναι. Τι αλλά είχα τρία χρόνια στη Real News. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Νόμιζα ότι συνεχίζεις. Ναι. Δεν έχεις να πεις, μου ακύρωσες την ερώτηση. Δεν πειράζει. Ρώταμε όμως, το έκανα τρία χρόνια. Όχι, θέλω να σου πω ότι σου έβγαινε, το έκανες επειδή το αισθανόσουν να... Να σου πω, ήταν μια μεγάλη χαρά που μου έδωσε ο... Ναι, αλλά ήθελες να το κάνεις εβδομαδιαίως ή ήθελες στο μυαλό σου όποτε έχεις κάτι να πεις να χτυπάς? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όποτε έχεις κάτι να πεις. Υπήρχαν πράγματα
που τα έγραφα με πίεση και με τρομερό κέφι, γιατί γούσταρα και ήθελα να πω αυτό το πράγμα. Αλλά υπήρχαν και πράγματα τα οποία, εντάξει, βγήκανε. Γιατί έπρεπε την εβδομάδα να. Έπρεπε να κάνεις και μια συγκεκριμένη δουλειά εκεί. Από όλα αυτά που έγραψες, δέχτηκες πολλές αντιρρήσεις, δηλαδή υπήρχε όχι, κάτι αμφιλεγόμενο. Όχι, όχι, και μερικές φορές δηλαδή είχα και. Όχι, πολύ, πολύ θετικές κριτικές δέχτηκα. Οπότε, ναι. Οπότε. Τελευταία, μάλιστα, νομίζω κάτι έγραψες για τη Μούσχουρη κιόλας ή όχι. Είχα γράψει, ναι, και για τη Μούσχουρη. Την υπερασπίστηκες. Ναι, γιατί νομίζω ότι δημιουργούμε και θέματα λίγο εκ του μειόντος, ας πούμε, κάποιες φορές. Εντάξει, προς Θεού δηλαδή. Φτάσανε να αμφισβητούν αν έχει και καλή φωνή ή δεν έχει. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Και τέλος πάντων, λόγω δεν είναι δηλώσεις. Το φταίξιμο κάτι που μπορεί να είπε κάποιος. Τώρα δεν κοιτάμε εδώ πέρα που τα έχουμε κάνει ρόιδο. Με τη Μούσχουρη, η Μούσχουρη μας μάρανε. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Βλέπετε με αισιοδοξία το μέλλον μας, σαν χώρα. Αυτό που είπε η Μούσχουρη ήταν λίγο απλοϊκό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να αποδώσει στη διεθνή κρίση ούτε, ας πούμε, στην τεμπελιά ενός λαού, ούτε στο, ας πούμε, ναζισμό, να το πω, είναι βαριά κουβέντα, ενός άλλου ή οτιδήποτε. Είναι απλοϊκό το να το απλουστεύσει. Μανιχαϊστικό, να λέω. Ναι. Αλλά την άλλη, εντάξει, είπε και μια κουβέντα. Μην τρελαθούμε, δεν είπε και τίποτα φοβερό. Λοιπόν, ατενίζεται το μέλλον με αισιοδοξία της χώρας, όχι το δικό σας. Άστο το δικό σας, μια χαρά είστε. Δεν είναι πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι οι δυο τους, αλλά έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αισιόδοξο. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αισιόδοξο. Και πραγματικά, πώς να σου το πω, υπάρχουν στιγμές που λες δεν αξίζει τίποτα. Ας πούμε, όποιος έχει δύο φράγκα πρέπει να τα βγάλει στο εξωτερικό. Δηλαδή, σου έρχεται τρέλα κάποιες φορές. Δηλαδή, είναι. Τόσο αυτά που συμβαίνουν εξοργιστικά κάποιες φορές, όμως δεν θα το έκανα ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να έρχεται μια στιγμή τρέλας που να σου έρχεται αυθόρμητα να το λες, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί με έναν τρόπο πιστεύω ότι θα ισορροπήσει το πράγμα. Θα βρεθεί, γιατί όντως υπήρχαν πράγματα που έχουν φτάσει πολύ μετά την εξήτηση, για να πω μια πολιτισμένη έκφραση. Θανάση, έχετε μπροστά σας καμιά τριανταριά χρόνια ακόμα για να γράφετε. Αυτό σας αγχώνει καθόλου? Τι, σας κάτσε παρακαλώ. Κάτσε καλά, 30 χρόνια που δεν γράφουμε στο γυροκομείο. Έχετε. Ιδέες έχετε για να γεμίσετε αυτά τα χρόνια? Όχι, ιδέες είναι πιο πολλές από αυτά. Ιδέες είναι πιο πολλές. Δεν προλαβαίνουμε. Γιατί εν τω μεταξύ ένα έργο σου και να το γράψεις, να το σκηνοθετήσεις, παίρνει καιρό. Η ιδέα έρχεται πιο εύκολα. Ιδέες που μπορεί να γίνουν και που μπορεί να μην γίνουν. Πάντα υπάρχουν κάποιες ιδέες. Δηλαδή, ας πούμε, η συμπέθυρα που τα τήρανε για να επανέλθω. Ήταν μια ιδέα που υπήρχε πριν από 10 χρόνια. Όχι αυτή. Και την αφήσατε. Μια ιδέα σαν να. Το αρχιετυπικό, ας πούμε, ότι σε αυτή την οικογένεια η κόρη ερωτεύεται έναν Αλβανό. Εάν αλλάζαμε την εθνικότητα σήμερα του Αλβανού, τι εθνικότητα θα βάζετε? Δεν είναι όριμη η ελληνική οικογένεια, νομίζω, να δεχτεί έγχρωμο. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι τον Αλβανό είναι στο όριο για την ασπρουλιά, ασπριδερή. Εγώ το ξέρω αυτό πολύ καλά, γιατί θυμάμαι τους παλιότερους της ηλικίας των γονιών μου που λέγανε: εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους μαύρους. Ναι, γιατί δεν υπήρχε κανένας στην Ελλάδα. Και μόλις άρχισαν να έρχονται, λέγανε: σιγά, μην τους βάλουμε και σπίτι. Όχι, είναι πολύ σαφές αυτό, γιατί καμιά φορά λέμε: ας προσέξουμε τα πολιτικά ορθά, να ξέρουμε τι λέμε κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη ευκολία των Ελλήνων να κατηγορήσουν τους ξένους ως ρατσιστές και να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, σε αυτή την πολιτισμένη Αμερική που σκοτώνονταν στη δεκαετία του 60. Αλλά μόλις ήρθε εδώ το θέμα και χωρίς. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο ο Έλληνας να φτάσει στην Ku Klux Klan. Δεν πιστεύω ότι είμαστε από κύτταρο ρατσιστές, ή αν θέλεις. Όχι, δεν είμαστε τόσο βίαιοι, αλλά έχουμε ξενοφοβία. Μαζί με τη φιλοξενία. Κοίταξε, είναι το θέμα των ξένων είναι οξύμορο μέσα. Και αυτό είναι ένα ανθρώπινο ιδίωμα. Η ξενοφοβία. Να σου πω, κι εγώ, ας πούμε, φοβάμαι όταν είμαι σε μια ξένη πόλη. Γιατί στην Αθήνα είσαι προσανατολισμένος. Ξέρεις, ακόμα και ο ενδυματολογικός κώδικας ενός ανθρώπου στο πεζοδρόμιο σε προσανατολίζει. Όταν είσαι σε ξένη πόλη, φοβάσαι. Σε ξένη πόλη το φοβάμαι. Θέμα είναι όταν είσαι στην πόλη σου να φοβάσαι οποιοδήποτε που δεν είναι σαν και σένα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα. Για να μην κάνουμε τους έξυπνους, επειδή κάνουμε ακριβώς και ένα έργο πάνω σε αυτό. Είμαστε σίγουρα από την πλευρά του αντιρατσισμού. Ναι. Γύρω από το εθνικό, εγώ να σου πω την αλήθεια, μου ψιλοφοβάμαι. Τώρα τι να λέω, ψέματα? Να κάνω μαγκές? Φοβάμαι. Είναι η αλήθεια ότι κάποιο. Καλά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Φοβάσαι διότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει ελεγχθεί. Ναι.
Όχι επειδή είναι ξένος ο άλλος. Όχι, αλλά όχι επειδή είναι ξένος, αλλά επειδή έχω ακούσει. Κάποια πράγματα φτάνουν στο όριο που είναι ανεξέλεγκτα. Ακριβώς αυτό. Έχω ακούσει τόσες πολλές ιστορίες. Και... έναν που δεν είναι λευκός στο δρόμο και τρέξει και τριφτείς. Δηλαδή, αν έναν που δεν είναι λευκός τον συναντήσω σε ένα σαλόνι, δεν έχω κανένα είδους πρόβλημα. Αλλά στην Αγίου Κωνσταντίνου. Ψιλοφοβάμαι. Θα σου πω λίγο η Ανάσα. Εγώ τους λευκούς φοβάμαι πιο πολύ στην Αγίου Κωνσταντίνου. Πες μου ξανά πότε, ποια μέρα είναι η μέρα που θα κάνετε την παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα για να δώσετε τα χρήματα στο Χατζηκυριάκο. Την Τρίτη, 24 του Ιανουαρίου. Του Φλεβάρι. Του Ιανουαρίου. Να σας ξεματιάσω. Την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα. Ναι, σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθατε σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι πάντα ευχάριστη η παρέα σας. Περνάμε ωραία μαζί σας και κυρίως μας αρέσει όταν διαφωνείτε. Ναι, πάρα πολύ. Σας χαζεύουμε. Όχι όταν συμφωνείτε. Να βάζεις θέματα τέτοια. Βάζεις θέματα και να διαφωνούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν,